Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχουμε πολύ δυνατή παρέα απόψε. Θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι, τι να πω, είναι άνω ποταμών. Απροστάτευτη πολιτιστική μας κληρονομιά, φίλες και φίλοι. Γεώργιος Θεοτοκάς, σας διαβάζω ορισμένα ονόματα. Κωστής Μπαστιάς, Κώστας Ουράνης, Άγγελος Τερζάκης, Παντελής Χόρν. Οι πρωτομές τους έκαναν φτερά πριν από μερικές μέρες από την υπαίθρια γλυπτοθήκη, το λεγόμενο Πάρκο των Λογοτεχνών, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Αθήνας, σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση. Μπράβο, κύριε Καλογερινέ. Σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που είχε δύο φάσεις. Θρασίτατοι άγνωστοι αφαίρεσαν 5 ορυχάλκινα κεφάλια τα βράδια της 25ης και της 26ης Μαΐου. Με κάποιο μηχάνημα έριξαν κάτω τις βαριές βάσεις τους, με τροχό έκοψαν τις πρωτομές, κάτι που σημαίνει ότι έφτασαν στο σημείο με εξοπλισμό, αλλά και με άνεση χρόνου να ολοκληρώσουν τη δουλειά ανενόχλητη σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Και να σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, ότι το 2013 είχαν πάρει τις πρωτομές του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Νίκου Καζαντζάκη και του Αντώνη Τρίτσι, οι οποίες δεν βρέθηκαν ποτέ. Μετά λοιπόν από αυτή τη φοβερή πράξη, ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο αγαπητός κύριος Γιώργος Καμίνης, έκανε μία δήλωση και θέλω να τη δούμε. Με προσοχή, προσέξτε τη δήλωση. Τι δήλωσε ο Δήμαρχος? Το Πανεπιστημίο έχει πλέον γίνει αφόρητο. Και εδώ πρέπει η ελληνική αστυνομία να αναλάβει ξεκάθαρα τις ευθύνες της. Λοιπόν, κύριε Λιάσο, τι καταγγέλει, καλώς ήρθατε. Όταν δεν βρέθηκαν ποτέ, αφού πάνε και τα λιώνουν. Πάνε και τα λιώνουν. Είναι σαν τη μαλφή που κάνουν διαρρήξεις ναι. και τα πάνε στους κρεπταποδόχους και τα λιώνουν. Τι να βρεις. Λοιπόν, ακούστε και, τώρα. Και πού τα λιώνουν, το ξέρει η αστυνομία. Δύο συγκεκριμένα είναι. Α, δύο ναι. συγκεκριμένα είναι. Το ξέρει η αστυνομία. Βέβαια. Και τα ξαφνικά που πάνε ξέρουν. Τώρα, και λιώνονται. Ναι. Που λες τώρα να βρουν, τι να βρουνε. Προσέξτε τώρα. Καταγγέλει ο Δήμαρχος Αθήνας. Καταρχήν, καλώς ήρθατε κύριε Γιακουμάτη. Έχω καιρό να σας δω. Καλώς ήρθατε. Καταγγέλει ο Δήμαρχος Αθήνας ότι δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Μάλιστα. Δημοτική αστυνομία, όπως θα ξέρει ο κύριος Γιακουμάτος, ιδρύθηκε επισήμως το 2008 από το τότε Υπουργό Εσωτερικών, νομίζω, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ποιος κατάργησε την δημοτική αστυνομία, φίλες και φίλοι, το Σεπτέμβριο του 2013, λίγο ελάχιστα out. Ποιος κατάργησε λοιπόν τη δημοτική αστυνομία? Κινητικότητα. Ναι, κινητικότητα. Είναι κινητικότητα. Αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε ποιος την κατήργησε? Την κατήργησε ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Κινητικότητα, λέει ο κύριος Γιακουμάτος, λέει κινητικότητα. Καταργήσανε τη δημοτική αστυνομία, έμεινε χωρίς δημοτική αστυνομία και βλέπετε τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν, κύριε Γιακουμάτε. Εγώ λοιπόν, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαθέστατους δημοτικούς αστυνομικούς που πέσαν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Και άλλοι μείναν και χωρίς δουλειά. Συμβαίνει. Μείναν και χωρίς δουλειά, λέει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα, αν είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ουδής άσφαλτος, κύριε Ηλιά. Ουδής άσφαλτος. Αυτά που είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καγκελάριο, που είχε συνάντηση απάνω στο Λουξεμβούργο, και της είπε ότι ο Τσίπρας είναι άσχετος και τα λοιπά και δεν μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις. Εγώ πρέπει να έρθω για να κάνω τις μεταρρυθμίσεις. Αν είναι να κάνει τέτοιες μεταρρυθμίσεις ο κ. Μητσοτάκης, να στέλνει τον κόσμο στην ανεργία, δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο. Έκανε κινητικότητα, εντάξει. Μαζί μας, κινητικότητα τον ονομάζει ο κ. Γιακουμάτος. Τι να πει ο κ. Γιακουμάτος τώρα, η ψυχούλα το ξέρει. Μαζί μας λοιπόν ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο γνωστός γιατρός, πρώην υπουργός, βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας στη Δεύτερη Εθνών. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα και αύριο. Και είναι και αίτιον αιώνων να μην. Ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Αγαπητέ κύριε Στρατούλη, γεια και χαρά. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλά είσαι. Ο κύριος Βασίλης. Συμπαθής Δημητράκης. Ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος, πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ του Ριζοσπαστικού Εθνικού Συναγερμού. Καλώς ήρθατε, κύριε Καπερνάρη. Σας ευχαριστώ τι για κάνετε. Μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είστε? Έχουμε και για offshore, θα κουβεντιάσουμε πολλά και για offshore σήμερα. Ο κύριος Μάκης Κοψίδης. Το γνωστό στέλεχος της αριστεράς, κύριε Κοψίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Ωραία. Ο κύριος Γιώργος Κουτουλάκης, υπεύθυνος μέσων μαζικής επικοινωνίας της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Κουτουλάκη, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλό μήνα στο λαό. Καλό μήνα, 1η Ιουνίου σήμερα. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλό καλοκαίρι. Πόσο καλό θα είναι όμως. Καλό καλοκαίρι. Καυτός είναι ο μήνας, θερμό το καλοκαίρι. Ναι. Ήρθαμε με 23% στα εισιτήρια στον καφέ πριν λίγη ώρα. Ξεκίνησε. Και μας βρίσκει στη ζωντανή σας εκπομπή το η αύξηση και 24, τα βάσανα τα οποία έχει να πληρώσει ο λαός. Επιτεύγματα. Και εκεί θα δούμε επιτεύγματα όσων. Μην ψάχνετε το πολύ 24% μακριά. Είναι επιτεύγμα. Ρωτήστε μεγάλο. Και στο τραπέζι υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι κομμάτων που ευθύνονται σε βάθος χρόνου. Ναι.
Μέχρι σήμερα που και η πατάτα, η καυτή και αν θέλετε η πυρκαγιά είναι στα χέρια του κόμματος που ο κύριος Μάκης εδώ Κοψίδης, ο φίλος μου, εκπροσωπεί νομίζω στο τραπέζι. Και ο κύριος Σταύρος Χριστακόπουλος, ο αγαπητός μου συνάδελφος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Το Ποντίκι. Κύριε Χριστακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι. Σας είπα ότι ο Μητσοτάκης είπε στην κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις. Εμείς μπορούμε, έτσι λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο καθένας άνθρωπος πιστεύει ότι θέλει. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά στις δημοσκοπήσεις έρχεται μπροστά το Brexit, φίλες και φίλοι. Δύο δημοσκοπήσεις. Σε δύο δημοσκοπήσεις, πολύ καλά ενημερωμένος ο κύριος Στρατούλης. Οι Βρετανοί ψηφοφόροι έχουν αλλάξει στάση και στρέφονται υπέρ του ναι στο Brexit. Στο δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, υπάρχουν λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις, γίνανε για λογαριασμό της εφημερίδας Guardian και δείχνουν ότι το 45% φίλες και φίλοι των ψηφοφόρων τάσεται υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 42% θα ψηφίσει υπέρ της παραμονής. Ο ψώμα. Ο ψώμα, θα το δούμε αυτό και αν θα επιβεβαιωθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί και εκτός των ελληνικών συνόρων οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Πέρα από την Ελλάδα. Αν συμβεί πάντως αυτό, να ψάχνουμε την επόμενη χώρα μετά. Που θα ακολουθήσει, γιατί ξέρετε πώς λειτουργούν. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Αρχίζει να ξυλώνεται η κάλτσα. Έχει και τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει μετατραπεί σε μια μηχανή η οποία εφαρμόζει συνεχώς και αδιαλείπτως πολιτικές αιώνιας λιτότητας. Τις πολιτικές που έχουν επιβάλει οι γερμανικές ελίτ. Έχει πολύ μεγάλα προβλήματα δημοκρατίας, γραφειοκρατίες συνδεδεμένες με μεγάλες τράπεζες και με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη, ερήμην των λαών και δημοκρατικών διαδικασιών. Λοιπόν, να δούμε όμως, γιατί εντάξει, θα μιλήσει και ο Βρετανικός λαός, να δούμε το αποτέλεσμα και τότε θα έχουμε νομίζω ενδιαφέρουσες συζητήσεις και στην εκπομπή. Το Brexit θα πιστωθεί στην ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε τα ισχυρά κινήματα που υπάρχουν, ακροδεξιά ή πολύ δεξιά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία πιέζουν από τη συντηρητική πλευρά για μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά ο πιστότερος σύμμαχος των Αμερικανών, οι Βρετανοί, με τους Αμερικανούς να θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα τη Βρετανία, είναι δύσκολο βεβαίως να επικρατήσει το Brexit. Δύσκολο να επικρατήσει. Θα δούμε. Κοντός φαλμός, αλληλούια. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε αφήσει την ανεργία γύρω στο 26,5. Η ανεργία δυστυχώς παραμένει πολύ ψηλά με την αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο 24,2, φίλες και φίλοι, διαμορφώθηκε αρκετά βέβαια κάτω από το 26,5, αλλά είναι στο 24,2 η ανεργία στην Ελλάδα το Φεβρουάριο, έναντι 24,4 τον Ιανουάριο. Υπάρχει μία μικρή πτώση του 0,2% σύμφωνα με τη Eurostat, με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στην Ευρωζώνη η ανεργία τον Απρίλιο του 16 παρέμεινε σταθερή στο 10,2. Η Ευρωζώνη έχει ανεργία 10,2, κύριε Γιακουμάτο, και εμείς είμαστε στο 24,2 σε σχέση με το Μάρτιο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2011. Θα κάνω μια διόρθωση εδώ. Παρακαλώ. Η ανεργία επί Σαμαρά Βενιζέλου την πήραν 26%, έτσι την παραλάβανε από το Πασόκ και από τις κυβερνήσεις της ταλαιπωρίας. Θα θυμίσω όμως ότι το 2004 είχα αναλάβει για αυτό το κυβέρνο το λόγο. Ως υπουργός εργασίας, ξέρει ο κ. Στρατούλης, στα εργασιακά, ήταν η ανεργία 11,5 και εγώ την παρέδωσα το 7 που έφυγα στο 8,2. Αυτή ήταν η ανεργία επί Καραμαλή, επί Κώστα Καραμαλή. Το 7, 8, στο 7 ήταν στο 8,2. 8,2 επίσημα. Yeah. Λοιπόν, από 11,2. Αυτή ήταν η ανεργία. Τώρα από το 8,2 πώς πήγε στο 26. Ας το ψάξουμε. Στα χρόνια των μνημονίων έγινε η απογείωση της ενεργείας. Έγινε στα χρόνια των μνημονίων. Αλλά επικώς στα Καραμαλή είχε πάει στο 8,2. Αυτή είναι η κατάσταση. Τα μνημόνια, φίλες και φίλοι, δυστυχώς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε σε αυτό το πράγμα και ερχόμαστε στα δύσκολα τώρα. Και έχω κάνει και μια έκκληση, κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Επειδή το μεγαλύτερο δράμα είναι η ανεργία, αλλά ειδικά οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Ένας που θέλει να βγει 5 χρόνια στη σύνταξη δεν πρόκειται ποτέ να πάρει σύνταξη. Αυτός είναι κατεστραμμένος, τελειωμένος. Είχαμε κάνει τότε ένα πρόγραμμα, το θυμάται και ο Στρατούλης, το θυμίσω αν το θυμάται, για αυτούς που είναι να βγουν 5 χρόνια σύνταξη από χρήματα του ΛΑΕΚ. Του ΛΑΕΚ και του. Όχι της ΛΑΕΚ, του ΛΑΕΚ. Του ΛΑΕΚ, ναι, του ΛΑΕΚ. Και από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίναμε πενταετή σε κοινωνική εργασία, σε νομικά πρόσωπα δημοτησίου και ιδιωτικού δικαίου. Και χιλιάδες, 20.000 κόσμος τότε πήρε τη συνταξούλα του. Αυτό κάνω μια προτροπή και έκκληση.
σε αυτό τον ανεκδίκητο κύριο Κατρούγκαλ, το έχω πει και προφορικά. Ανεκδίκητο τον λέτε. Ναι, ναι, ναι. Να κάνει αυτό για αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον. Έστω να σώσει λίγο την ψυχή του. Ναι, ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό όντως ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, γιατί μπόρεσαν και πήραν σύνταξη 20,000. Και παραπάνω ίσως τα επόμενα χρόνια. Και πήραν σύνταξη. Αυτό είναι από τα προγράμματα τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναζωογονηθεί και να στηριχτεί, γιατί και λόγω της ύφεσης και των μνημονίων και της λιτότητας και της αύξησης της ανεργίας, ηλικίες τέτοιες δεν μπορούν να, όταν απολύονται στα 55, στα 58, στα 60 και όταν το όριο ηλικίας έχει πάει πια στα 67, δεν είναι 65, δεν μπορούν να ξαναβρουν δουλειά. Και επομένως μέσα στα πλαίσια αυτής της δυστυχίας που ζει ο λαός μας και ο τόπος μας και της μιζέριας, τουλάχιστον τέτοια προγράμματα που μπορούν κάπως να ανακουφίσουν, η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να τα είχε προχωρήσει. Είχαμε 800 άτομα σήμερα από το μισό απολυμμένους. Τώρα θα πούμε τα 150 από το Λίδρα Μάλι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε και τα ξεκινάτε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί δουλεύαν 30 χρόνια, 35 χρόνια, άκουγα σήμερα στο Λίδρα Μάλι. Είναι 58-59 χρονών, αυτοί τελειωμένοι. Αυτή είναι τελειωμένη. Έχετε δίκιο, κύριε Γιακουμάτε, που βάζετε αυτά τα δύο θέματα. Αυτά είναι τα δύο θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι. Βεβαίως η ενεργεία είναι το πρώτο θέμα της εποχής, δηλαδή μιλάμε για την εποχή των μνημονίων. Πράγματι, βάζει λουκέτο το Athens Lydra, έτσι λέγεται τώρα, γιατί άλλαξε και όνομα το. Το πρώην Lydra Μάριο. Το πρώην Lydra Μάριο που το ξέρουμε όλοι. Η εταιρεία, φίλες και φίλοι, μπορούμε να δούμε και το ξενοδοχείο αυτό, που οι περισσότεροι το ξέρουμε, είναι στο κεντρικότερο, το βλέπετε, στο κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας, πάνω στη Συγκρού. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του ξενοδοχείου από σήμερα 31 Μαΐου του 2016 λόγω οικονομικών δυσχεριών. Σε επισχέσεις εργασίας προχωνούν οι εργαζόμενοι που παραμένουν στο χώρο, είναι μαζεμένοι εκεί οι άνθρωποι, τι να κάνουν, διεκδικούν εξόφληση των δεδουλευμένων. Η διοίκηση του ξενοδοχείου έβγαλε μία ανακοίνωση, επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο για το Athens Lydra και ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του λόγω οικονομικών δυσχεριών. Θα υπάρξουν, λέει, νεότερες ανακοινώσεις ως προς το μέλλον του ξενοδοχείου εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία. Έριξα μία ματιά στις κρατήσεις αυτής της περίοδου, στο Lydra Mario, δηλαδή στο Athens Lydra. Τι επισκεψιμότητα έχει? Έχει πάνω από 80%, φίλες και φίλοι. Και 90%. Και είναι πολύ κρίμα, δηλαδή, να είναι σχεδόν φύσκα το ξενοδοχείο, τα δωμάτια, κύριε Καπερνάρε, στο 85-90% γεμάτα και να κλείνει αυτό το ξενοδοχείο. Χρωστάει στο ΙΚΑ, έχει και άλλες υποχρεώσεις βέβαια και κλείνει. Λένε όμως διάφορες συνδικαλιστικές πηγές πως η σημερινή εξέλιξη συνδέεται, φίλες και φίλοι, να δούμε τον κύριο Καπερνάρο, πιθανότατα με το γεγονός πως το ξενοδοχείο οδηγείται σε πληστηριασμό από τους πιστωτές του στις 2 Ιουλίου. Οι ίδιες πηγές προεξοφλούσαν πως το ξενοδοχείο πρόκειται άμεσα να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τους πιθανούς αγοραστές, λέει, να προέρχονται από την Ασία. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Αυτό είναι το ένα. Είναι μια πολύ κακή είδηση της ημέρας. Και η άλλη επίσης πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είχαμε νέο κανόνι στην αγορά, κύριε Καπερνάρε. Λουκέτο στην εταιρεία Pirso Security, πολύ μεγάλη εταιρεία. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. 800 άτομα, δεν έχει. 800 εργαζόμενοι. 800. Απλήρωτη, βλέπετε εδώ το σήμα της εταιρείας, υπηρεσίες υψηλής ασφαλείας. Κανόνι λοιπόν για την Pirso Security, απλήρωτη, 800 εργαζόμενοι. Λειτουργούσε τα τελευταία 22 χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής φύλαξης. Έχει κηρύξει τάση πληρωμών ουσιαστικά το τελευταίο 12μηνο. Δεν έδινε λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύανε και έχουν να πληρωθούν 7, 8, 9 μήνες, 10 μήνες. Δεν πλήρωνε η εταιρεία ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο ΙΚΑ. Και είναι μια δραματική κατάσταση. Λοιπόν. Να είμαι οξής. Ό,τι θέλετε να είστε. Σε τέτοια θέματα. Και πραγματιστής. Θα έχουμε τέτοια συμπτώματα σε πολύ βραχαία χρονικά διαστήματα. Σε όποιες εταιρείες χρωστάνε, Σε όσες εταιρείες χρωστάνε και με τη συνέχιση το capital controls. Όταν ένα σύστημα, ένα κράτος, ένα κατάστημα είναι δυναστευμένο, όπως είναι η Ελλάδα, είναι υποκατοχήν, όταν κάποιοι οι οποίοι έχουν ντομάτες στα μάτια τους δεν βλέπουν την πραγματικότητα και εξακολουθούν να παραμυθιάζουν τον ελληνικό λαό, αυτά τα συμπτώματα θα γίνουν ενεργούμενα και στη συνέχεια θα έχουμε αποτελέσματα τέτοια σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θα βλέπετε επιχειρήσεις να κλείνουν, θα βλέπετε εταιρείες να διαλύουν ή να μετακομίζουν σε άλλες χώρες και αυτή είναι η πραγματικότητα για την Ελλάδα. Και αυτό γιατί? Και δεν υπάρχει λύση. Διότι όταν δεν έχουμε παραγωγή, όταν δεν έχουμε εξαγωγή και όταν δεν έχουμε εισαγωγή συναλλάγματος, όταν δεν έχουμε ελευθερία κινήσεων των επιχειρηματιών
Και όταν έχουμε τέτοιους φορολογικούς νόμους, τέτοια γραφειοκρατία και εξακολουθητικό τέτοιο σύστημα καταραμένο, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν θέλουν να τα δουν, και διότι και να τα δουν, δεν μπορούν να υψώσουν ανάστημα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε φορά θα λέτε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι η λύση ποια είναι. Ναι. Θα διαπιστώνουμε, θα εντοπίζουμε, θα πραγματικά θα λέμε αυτό και αυτό, θα επισημαίνουμε, αλλά λύση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Κοψίδη, τι λέτε? Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο να δούμε, γιατί. Είναι πολύ θλιβερές αυτές οι εξελίξεις. Πολύ θλιβερές, γιατί και πρέπει να διασφαλιστούν. Αντί δηλαδή να βρίσκουμε νέες θέσεις εργασίας, όχι μόνο δεν βρίσκουμε νέες θέσεις εργασίας, βλέπετε που είναι η ανεργία, δημιουργούνται νέοι άνεργοι άνθρωποι, νέοι συμπολίτες μας χωρίς δουλειά. Κύριε Λιάτσο, οι ελληνικές τράπεζες είναι ζόμπι. Οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες, αν πάει η Λίδρα Μάρτιο, συγγνώμη παρεμένω κύριε Κοψίδη, αν πάνε αυτό, η επιχείρηση του παλιού Λίδρα Μάρτιο, πήγαινε σε μια τράπεζα και έλεγε τώρα θέλω δάνειο για να αποπληρώσω τρεις μήνες χρωστάει. Άλλοι χρωστάνε περισσότερο. Έκαναν επίσκεψη, πιθανόν να βρήκαν και αφορμή και να το κλείνουν. Και με τέτοια πληρότητα που έχει. Και μέσα στην καρδιά της Αθήνας αυτό το ξενοδοχείο. Αυτό δεν είναι κουδούνια, αυτό είναι καμπάνες, ούτε καμπάνες. Εδώ είναι σιρήνες χτυπάνε και δεν το καταλαβαίνουν. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι, κύριε Κοψίδη. Οπωσδήποτε το πρώτο πρέπει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν και να λυθούν τα ζητήματα που προανέφεραν, τα συνταξιοδοτικά κτλ. Είναι μια παρέμβαση που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και νομίζω θα κάνει. Υπάρχει όμως και η δεύτερη πλευρά. Δεν αναφέρομαι ειδικά στις δύο εταιρείες, γιατί είναι πολύ πρόσφατες αυτές οι εξελίξεις. Αλλά να δούμε αν συντρέχει λόγος, γιατί αυτό τώρα 80% επισκεψιμότητα. Παραπάνω από 90 είχε τον Ιούνιο. Δημιουργεί ερωτηματικά. Τον Ιούνιο το λέω. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί είχαν κλείσει κρατήσεις, ήταν πάνω από 90% το Λίδρα. Δημιουργεί ερωτηματικά. Δεν ξέρω, πρέπει να διερευνηθεί, διότι στο παρελθόν δεν είχαμε και λίγες περιπτώσεις που επιχειρηματίες που επιχειρήσεις τους πήγαιναν πολύ καλά, δεν πλήρωναν νίκα, δεν πλήρωναν εφορία, φόρτωναν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να πληρώνουν και πηγαίναν τα κέρδη στο εξωτερικό. Ναι. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν λέω για τις δύο εταιρείες, πρέπει να διερευνηθούν αυτά τα πράγματα για να δούμε. Όπως και μεγαλοεπιχειρηματίες που παίρναν δάνεια για τις επιχειρήσεις τους. Άρα στην Ελλάδα. Τα χρήματα των δανείων στις επιχειρήσεις τα έβγαζαν στο εξωτερικό. Άρα στην Ελλάδα δεν είναι παράξενο να πηγαίνει, να έχει κέρδη, τεράστια κέρδη ο επιχειρηματίας και να πτωχεύει ή να κλείνει την επιχείρησή του. Μάλιστα. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν πρέπει να το δούμε. Αριθμός. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Τώρα θα σας πω τι είπε ο κύριος Καβαθάς σε λίγο, για να δείτε τι έχει γίνει στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, την τελευταία οκταετία. Κύριε Κουτουλάκη. Θα ήθελα, επειδή είναι και το αντικείμενο μου η οικονομία του τουρισμού και έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα ως Γενικός Διευθύντης Τέχνων Μεγάλων Μονάδων 10 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι η ξενοδοχειακή δραστηριότητα στη χώρα σε βάθος χρόνου έχει στηθεί πάνω σε σαθρό έδαφος. Υπήρχε μια σχέση αμαρτωλή τραπεζών, κατασκευαστών, ιδιοκτητών και ο μόνος στόχος ήταν τα περισσότερα χρήματα να οικειοποιούνται, να φεύγουν στο εξωτερικό πράγματι ή να μην επαναδιοχετεύονται μέσα στην αγορά ή ακόμα και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι τεράστια ευθύνη εκείνων που χαράζουν την πολιτική και στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό και στο τουριστικό αντικείμενο, διότι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μπορεί να έχουν κάνει επίσκεψη 4-5 μήνες αυτή τη στιγμή. Επικαλούνται όμως ότι το ΙΚΑ κατήσχε τα χρήματα στους λογαριασμούς, ακόμα και το δώρο και τους μισθούς τους. Και επειδή έχουμε δύο πρώην υπουργούς που είχαν σχέση με το ασφαλιστικό αντικείμενο, κατά πόσον θα πρέπει κάποιος να περνάει έτσι αυρόχης ποσή το θέμα των κατασχέσεων των λογαριασμών σε τέτοιες επιχειρήσεις, την ίδια ώρα που θα πρέπει να δίδουμε μια άλλη λύση, μια άλλη αντίληψη, μια άλλη συλλογιστική και μια άλλη πρόταση ανάπτυξης στην οικονομία και την ξενοδοχειακή τέχνη, στην οικονομία του τουρισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα σας πω τι ακριβένει, τι αυξάνεται από σήμερα. Δηλαδή το πρωί, από το πρωί που θα πάτε να ψωνίσετε, τι αυξάνεται. Κύριε Χρυστακόπουλε, κάτι και εσείς ένα σχόλιο. Πριν από 1,5 χρόνο υπήρχε μια είδηση που έλεγε ότι περίπου 700 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονταν υποχρεοκοπία. Ναι. Είχαν τεράστια δάνεια, δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν και υπήρχε ζήτημα σοβαρό για το ποια θα είναι η μοίρα τους. Σήμερα δεν ξέρουμε ποια είναι η μοίρα των περισσότερων από αυτές. Να σας πω ότι ανοίξαν στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια 14 νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Μόνο για την Αθήνα. Την ώρα που κλείνει το Λίντρα, ανοίξαν άλλα 14 ξενοδοχεία. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό που υπόθηκε και αμέσως πριν, ότι πράγματι υπήρχε ζήτημα με το δανεισμό τους και τι έκαναν τα λεφτά αυτά. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι αυτό το καμπανάκι χτυπάει πέρα από το γεγονός της πτώσης της οικονομίας και τις κυβερνητικές αποφάσεις και όλα τα υπόλοιπα των τελευταίων χρόνων.
Υπάρχει ένα ζήτημα. Μπορεί η Ελλάδα, όπως ονειρεύονται πολλοί και διάφοροι, να στηρίξει την ανάκαμψή της στον τουρισμό? Ο τουρισμός είναι ένα προϊόν εξαιρετικά εύθραυστο. Και είναι εύθραυστο διότι υπόκειται σε γεωπολιτικές αναταράξεις, υπόκειται στο κλίμα περισσότερο από κάθε τι άλλο, στο σαθρό έδαφος το οποίο έχει στηθεί. Mm-hmm. Επομένως, εάν θέλουμε να δούμε ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μια και μίλησαμε για την ενεργεία, θα πρέπει να δούμε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Παραγωγικούς κλάδους στους οποίους θα εφαρμόσουμε καινοτόμες μεθόδους. Η καινοτομία είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάκαμψη οποιασδήποτε οικονομίας. Και επίσης, καλό θα είναι να θυμηθούμε ότι στην περίοδο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας με την περίφημη Ατζέντα 2010 του κυρίου Στρέντερ, δημιουργήθηκαν σε μια δεκαετία βαθιών μεταρρυθμίσεων, σαν αυτές που μας εισηγούνται εδώ, 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε πληθυσμό 80 εκατομμυρίων. Εμείς καλούμεθα ως χώρα των 10 εκατομμυρίων να φτιάξουμε ίσες θέσεις εργασίας με αυτή την οικονομία, με την παραγωγή να έχει εγκαταληφθεί εντελώς, με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στα τάρταρα και μόνο τις υπηρεσίες, που είπαμε πόσο εύθραυστο κομμάτι της οικονομίας είναι, να στηρίζουν αυτή τη στιγμή την όποια προσδοκία εσόδων αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Αν μπορώ να προσθέσω μια λέξη πάνω στο θέμα που ο συνάδελφος έθεσε, στο ερώτημα. Πάμε γιατί θέλω να πάρω δύσκολα στον κύριο Γιακουμάτο. Αν η ξενοδοχεία μπορεί και η τουριστική ανάπτυξη στη χώρα και η βιομηχανία να δώσει, μπορώ να σας πω σε μια άλλη εκπομπή να κάνουμε συγκεκριμένα ότι ναι, μπορεί σε βάθος χρόνου, με ανάπτυξη, με επιμήκυνση, με δημιουργία νέων μορφών και δραστηριοτήτων σε όλο αυτό που λέμε γκάμα της τουριστικής και ξενοδοχειακής τέχνης, η χώρα μας θα έχει ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Ήδη έχει πολύ μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, παρά τα πειράματα τα οποία γίνονται, παρά την λάθος πολιτική κατά καιρούς. Ναι, είναι βασικός πυλώνας, είναι πηγή εσόδων και πρέπει να λάβουμε σοβαρά αγαπητές συνάδελφοι. Προχτές τον τύπο δημοσιεύτηκε ότι γύρω στα 250 ξενοδοχεία, ελληνικά ξενοδοχεία, μεσαίων επιχειρήσεων, ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, πολλούνται. Ναι. Πολλούνται 250 ξενοδοχεία. Ναι, κύριε Στρατουλή. Και με την εκχώρηση των κόκκινων δανείων των επιχειρηματικών, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Θα δοθούν αυτά τα δάνεια. Θα δοθούν, κύριε Στρατουλή, στα φαντς που λέμε. Θα γίνει πάρα πολύ χοντρό παιχνίδι. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά φαντς σήμερα αυτό. Ναι. Και μετά ο έλεγχος θα χαθεί από ελληνικά χέρια ή, ξέρω εγώ, μικρομεσαίους κλπ. Θα περάσει κυρίως σε ξένα συμφέροντα ο έλεγχος. Όποιον από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν μία προοπτική, οι δε άλλες θα οδηγηθούν στον κιάδα. Εδώ πάντως στο Λίντρα, Μάριο, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι εργαζόμενοι. Βέβαια είναι. Διότι είναι πολύ περίεργο που έκλεισε. Πάρα πολύ περίεργο. Ο βασικός πιστωτής είναι η Αλφα, η τράπεζα. Η Αλφα Μπανκ, λέτε. Η Αλφα Μπανκ. Μάλιστα. Είναι, ναι, 33 ναι. εκατομμύρια από ό,τι ξέρω χρωστάνε εκεί. Χρωστάει το Λίντρα στην Αλφα Μπανκ 33 εκατομμύρια. Από δάνειο που είχε πάρει και δεν εξυπηρετεί. Ναι, ναι. Ενδεχομένως να το οδηγήσουν σε εκπληστηριασμό. Έχει γίνει ένας άγωνος. Ναι. Έγινε 47 εκατομμύρια. Άρα έγινε. Και από το εκπληστηριασμά από κατάσχεση των χρημάτων στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό που είπατε πριν. Οι τράπεζες σε βάθος χρόνου τα μεγάλα ξενοδοχεία, αυτό που λέμε στη γλώσσα μας ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, οι περισσότερες είναι σε ξένες επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως αυτό το κομμάτι του τουριστική οικονομία και συγχωρέστε με, κύριε Στατούλη, που σας διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και οι μικρότερες οικογενειακές μορφές, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, οι μορφές που μπορούν μέσα στην Ήπειρο, στην κοινωνία, στη μικρή περιφέρεια να δίνουν όλο τον χρόνο έσοδα και θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο οι εποχικές μεγάλες που πάνε μαζεμένα τον τουρισμό. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμένα οι παρατηρήσεις είναι δύο. Η πρώτη παρατηρήση είναι αυτή που σας είπα, ότι μέσω της εχώρησης των κόκκινων δανείων σε κερδοσκοπικά κεφάλαια τραπεζίτες και γήπες των αγορών θα καθορίσουν τις τύχες επιχειρήσεων και το σε ποια χέρια θα περάσουν και θα ελέγξουν πλήρως την οικονομία και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και το δεύτερο είναι, πρώτο, ότι χάσανε τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι και δεύτερο, επειδή το βασικό θέμα είναι να πάρουν τα δουλευμένα τους, τους μισθούς τους κλπ. Έχει γίνει, ο κύριος Καπερνάρος το ξέρει, με μνημονιακή επιταγή αλλαγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας και πλέον στον πίνακα των πιστωτών προηγούνται οι τράπεζες. Βεβαίως. Η Alpha Bank συγκεκριμένα εδώ προηγείται το δημόσιο, προηγούνται τα ασφαλιστικά ταμεία και είναι τελευταίοι οι εργαζόμενοι. Τελευταίοι δηλαδή εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι, μάλιστα, έχουν κίνδυνο ούτε τα δουλεύουν. Αυτό πότε έγινε τώρα, στην περίοδο των μνημονίων έγινε. Έγινε στην περίοδο των μνημονίων και δυστυχώς. Και δυστυχώς, επειδή, κύριε Καπερνάρο, για να καταλάβουμε τα μνημόνια καπάνε πολύ τους εργαζόμενους. Και δυστυχώς το ψήφισε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ενώ
Θυμάσαι καλά, πολύ καλά ότι. Μνημόνιο, τι είπα να πει, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ κτλ. Ναι, ενώ θυμάστε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας είχε γίνει δημοψήφισμα και με 97% είχαν αποφασίσει οι συνάδελφοί σας και είχατε κάνει απεργία διαρκείας. Για να μην γίνει. Και δεν εισακουστήκαμε για άλλη μία φορά. Μάλιστα. Κύριε Γιακουμάτου, θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, εάν έχετε μετανιώσει σαν άνθρωπο, σαν πολιτικό που μπήκε η Νέα Δημοκρατία στην κόλαση των μνημονίων, έβαλε την Ελλάδα στην κόλαση των μνημονίων μαζί με τον Γιώργο τον Παπανδρέου και που παρά την κόλαση που μας βάλατε και με τα γνωστά αποτελέσματα της διετίας διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε κι εσείς το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχετε μετανιώσει καθόλου μαζί σας και αν υπήρχε κάποια άλλη επιλογή να γίνει, ώστε να μην έχουμε αυτή τη δραματική κατάσταση, φίλες και φίλοι, μας είπε η ΓΕΣΕΒΕ, ο αγαπητός πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαδάς, ότι η κρίση έβαλε λουκέτο σε 250.000 επιχειρήσεις στην οκταετία των μνημονίων και χάθηκαν πόσες, λέτε, θέσεις εργασίας, κύριε Γιακουμάτο. 800.000 θέσεις εργασίας. Στα 8 χρόνια κλείσανε 250.000 επιχειρήσεις και χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Σας είπα ότι η ανεργία από το 9 πήγε εκεί. Κοιτάξτε, έχετε μετανιώσει καθόλου? Γιατί με τα μνημόνια δεν βρίσκουμε, δεν βλέπουμε καμία αισιοδοξία μπροστά, καμία ελπίδα. Υπεραπλούστευση, έτσι, πονάει χέρι, κόβει χέρι, είναι αυτό που λες. Εγώ θα σου πω όμως κάτι. Το 2009 που μπήκαμε στο μνημόνιο, εγώ είμαι για ένα πράγμα. Εγώ ψήφισα το μνημόνιο μόνο επί Σαμαρά κυβέρνηση 12-14, έτσι. Και ψήφισα, τώρα την τρίτη φορά δεν ψήφισα μνημόνιο με την έννοια αυτών των μέτρων, ούτε ΦΠΑ 24, ούτε 99 χρόνια, ούτε τίποτα. Ψηφίσαμε τους στόχους. Μνημονιάρα ήταν. Ναι, τους στόχους, ναι, αλλά στόχους ψηφίσαμε. Μνημόνιο, είπα εγώ. Μνημόνιο δεν ήταν. Ναι, αλλά δεν είχε εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Δεν είχε εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, θα σας πω κάτι. Εγώ έκανα αυτό που λέει η σύνδεσή μου. Εάν είχα άλλη επιλογή, η άλλη επιλογή ήταν να πάω στο νομισματοκοπείο και να κόψω ένα δραχμή. Άμα θέλει αυτή την επιλογή ο καθένας, την κάνει. Εγώ λοιπόν πιστεύω. Γιατί είναι δραχμή. Μπορεί δεν ξέρω. Έζησε τόσα χρόνια. Εγώ σου εξηγώ λοιπόν ότι εγώ είμαι υπέρ του ευρώ. Δεν είχα ούτε μειώσει μισθό ούτε συντάξεων. Κάθε χρόνο περίμενα να πάρει την ψησούλα του στη συντάξη. Έχουμε χάος. Στο μισθό του, στο αυτό. Μειώσει μισθό και συντάξεων και τόση ενεργεία με το ευρώ. Σου εξηγώ λοιπόν, έτσι λέγανε και για τον Μαδούρο κάποιοι σαν και σένα. Και τώρα ο Μαδούρος βλέπει τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτοί που τα λέγανε. Εντάξει, κάπου τα λέγατε μαζί. Άλλο σας λέω, ότι η διακυβέρνηση που κάναμε το 12 και εγώ και την ευθύνη και 14, για μένα είναι η Ελλάδα άρχισε να βρίσκει προκοπή. Έτσι, το μνημόνιο. Προκοπή άρχισε να βρίσκει. Ναι, άρχισε να ανεβαίνει βέβαια. Σε τι, κύριε? Το 2014, κύριε Υπουργέ, μειώσαμε, σε τι, ακούστε σε τι να σου πω. Για πείτε μας τι. Το 14 μειώσαμε το ΦΠΑ από το 23 στο 13. Κάναμε όχι, το φόρο ενεργή. Για τη φτώχεια και την ανεργία. Όχι, ακούστε, κάναμε κινήσει. Εσεί στο σπίτι σα, στο δικό σα το σπιτικό, ναι, έχετε άνεργο. Γιατί εγώ έχω. Δύο κόρε, γιατί την κατάλαβε. Μάλιστα. Κάθε ελληνικό σπίτι, όπω ξέρετε πολύ καλά, έχουν. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι τα επιτεύγματα. Σα εξηγώ. Ποιε είναι οι μεγάλε επιτυχίε τη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Το 12 με το 14. Τι καταφέρατε. Θα το θυμάται πολύ καιρό ο λαό. Καταστρέψατε τη χώρα. Καταστρέψατε τη χώρα. Μα άμα έχει 3 εκατομμύρια φτωχού και έχει και 2 εκατομμύρια ανέργου. Δεν κατέστρεψε μια Ελλάδα. Για το 14. Τι άλλο, τι άλλο. Άρχισε να τσιμπάει προ τα κάτω. Το λένε οι δείκτε. Το 25 είχε πάει. Είχε άρχισε να πέφτει. Μάλιστα. Και άρχισε να ανεβαίνει η οικονομία. Είχαμε για πρώτη φορά. Δείτε τις καμπύλες του Υπουργείου Οικονομικών. Άρχισε για πρώτη φορά οικονομία. Ανάπτυξη. Για πρώτη φορά ανάπτυξη. Μετά από 6 χρόνια υφέσεις. Δεν μπορεί να το διαψεύσει αυτό. Μπορείτε να μας θυμηθείτε. Δεν μπορεί να το διαψεύσει αυτό. Κύριε Γιακουμάτο, θυμόσαστε τη φορολογία του Σαμαρά στη διετία. Γιατί προκαλέσατε. Είναι λιγότερη από ό,τι είναι τώρα. Θυμόσαστε πόσο κόψατε τη συντάξη εκείνη την περίοδο. 45% κάτω η συντάξη. Τα ξέρει και ο κύριος Στρατούλης πολύ καλά με αριθμούς. Επιτρέπετε. Παρακαλώ. 35-50% κάτω η συντάξη επί Σαμαρά. Ακούστε. Η συντάξη. Όχι, δεν είναι από το 14. Είναι από το 9 μέχρι το 12. Από το 10 μέχρι το 14. Ακούστε αυτές οι θυσίες που γίνανε και γίνανε και ήταν και υπερβολικές και προχύθηκε πολύ αίμα. Αυτό λέμε. Μήπως μετανιώσατε γι' αυτά, λέω. Είχανε σκοπό. Είχανε σκοπό. Τι σκοπό? Ποιος ήταν ο σκοπός? Να βγάλουν τη χώρα από τα διώξουν και από το μνημόνιο. Επιζήσατε, να παίξουμε το μνημόνιο. Το Σύριαλ, ποιος θα επιζήσει στην Ελλάδα από αυτές τις πολιτικές. Αυτό είναι. Το 14 θα το θυμάστε με μεγάλη καλή ανάμνηση. Το 14. Βρες τι τραβάς τώρα. Τι θα τραβήξει το 16. Τι να περιμένουμε αν έρθει αύριο ο Μητσοτάκης που κάποια στιγμή θα έρθει και αυτός ο άνθρωπος, ναι, νέος είναι και γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Τι θα κάνετε, τι θα κάνετε. Ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Δηλαδή ένα παράδειγμα. Τι εννοείτε. Ένα παράδειγμα. Τι. Έχει βάλει στα 6 πράγματα. Αυτά που έκανε ο Κυριάκος το 2013 όταν ήταν υπουργός μεταρρύθμισης και απέλυε τον κόσμο. Μια χαρά. Έκανε μεταρρύθμιση. Αυτές ήταν οι μεταρρυθμίσεις. Εντάξει, επειδή
Τα βάλαμε τα πλαστά πτυχία. Ας πω αυτό κάτι. Ήταν τα πλαστά πτυχία. Ένα από τα έξι. Μέχρι σας ξεκίνησα την εκπομπή έτσι, έτσι για να συζητήσουμε και τη δημοτική αστυνομία. Να πάμε στην ουσία. Έκλεισε τη δημοτική αστυνομία σε ένα λεπτό μέσα. Έκανε κινητικότητα, δεν την έκλεισε. Έκανε κινητικότητα. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Άμα τα έξι που απαιτούμε να πούμε. Οι λύσεις δεν είναι έτσι. Να σα απαντήσω, ρε. Ξέρετε κάτι, και εγώ που δεν είμαι πολιτικός. Τώρα σπέκου να κάστα και προπαγάνδα, άφησε με να σα απαντήσω. Καμία προπαγάνδα. Μα δεν με αφήνει. Μα με επιχειρήματα να μιλάμε. Μα ποια επιχειρήματα, δεν με αφήνει από επιχείρημα. Τα έξι που απαιτούμε να πούμε. Μα λέτε ότι είχαμε ανάπτυξη το 2014. Το 2014 βεβαίω είχαμε ανάπτυξη. Το λένε όλοι. Καλά τώρα. Μα τα λέτε με στοιχεία του. Δεν είναι σοβαρή. Να σα στείλω αύριο το πρωί. Τι να μου στείλετε. Δεν ζούσαμε στην Αφρική, ζούσαμε. Δεν ζούσαμε. Μα το λένε όλα τα υπουργεία. Μα το λένε. Ποια είναι η ανάπτυξη. Μα το λένε και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχει ανεργία και φτώχεια, ποια είναι η ανάπτυξη. Το 2014 είχαμε 0,8 ανάπτυξη. Σε ποιον το λέτε τώρα αυτό, σα παρακολουθεί πολλοί κόσμο αυτή τη στιγμή. Και λέτε ότι είχατε ανάπτυξη όταν έχετε 5 εκατομμύρια σε καθημερινό πρόβλημα επιβίωση στην Ελλάδα. Είχε ανάπτυξη. 5 εκατομμύρια ο μισό πληθυσμό τη χώρα ήταν σε τεράστιο πρόβλημα. Σου εξηγώ φτωχή και άνεργη. Σου εξηγώ ότι είχε ανάπτυξη 0,8. Είτε το θέλει είτε το θέλει. Αυτή η πραγματικότητα. Θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Τι θα κάνουμε εμεί. Τώρα τα έξι προαπαιτούμενα που χρειάζονται, κόκκινα δάνεια, ελληνικό, λέει, για να φέρει στη Βουλή τώρα, για να πάρει τη, να ελευθερωθεί δόση. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Κάτι διάβασα. Αυτό το, ναι. Παράδειγμα χάρη, το ελληνικό δεν έπρεπε να έχει τελειώσει. Όχι, δεν έπρεπε να τελειώσει. Δεν θα έπρεπε, όχι κύριε Γιακουμάτο. Λέει ο Ιωβέ. Πήγατε μία φορά να το ξεπουλήσετε και τώρα ακούτε, θα πάει στη Βουλή. Δεν ξεπουλάει κανείς τίποτα. Δεν ξεπουλάει κανείς τίποτα. Λέει ο Ιωβέ. Δεν ξεπουλάει κανείς τίποτα. Λέει ο Ιωβέ. Με 104 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το ελληνικό. 5 ευρώ, άλλο σου λέω. 5 ευρώ. Λέει ο Ιωβέ. Λέει ο Ιωβέ. Ότι το μπορώ, ελληνικό, αυτή τη λογική δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Δεν πειράζει. Μα γι' αυτό η χώρα είναι έτσι. Πείτε μας. Αν έχει μια λασσακιδά, θα κάνει τη γι' αυτό πάει έτσι. Φταίμε εμείς δημοσιογράφοι. Λέει ο Ιωβέ. Δεν θα ξεπουλήσετε και το ελληνικό. Δεν ξεπουλάει κανείς τίποτα. Θα συμφωνήσετε διότι τώρα, πήγατε το πουλήσετε. Όταν πας στη Wall Street, βλέπει όλου του ουρανοξύστε που έχουν αγοράσει Κινέζοι. Δεν είναι Κινέζοι και Νέα Υόρκη. Όταν πας στην Αγγλία, βλέπει τα Χάρολτ και τα έχουν οι Άραβε. Τα έχουν ξεπουλήσει οι Άραβε. Άστα αυτά είναι κολοπετινίστικη η νοοτροπία. Και δεν την ξεκόμισε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Να σου τελειώσω. Τι γιατί. Πρέπει να κάνουμε τώρα. Λέει λοιπόν, μα δεν αφήνω να το πω. Λέει ο Ιωβέ, όχι εγώ, ο Ιωβέ. Δεν το λέω δεξιός για κουμάτους. Λέει ο Ιωβέ ότι αν το ελληνικό έχει ξεκινήσει, σε μια δεκαετία θα έχουμε 70.000 απασχόληση. Διότι δεν καταλαβαίνει το εξής και δεν κατάλαβα πολλοί Έλληνες. Τι σημαίνει ότι αξιοποιώ κάθε εργαζόμενο, κύριε Λιάτσο, εάν εσύ παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα εδώ μισθό ένα χιλιάρικο, τα 520 πάνε στην κοινωνική ασφάλιση. Στο ΙΚΑ. Αυτό θέλω. Θέλω αξιοποίηση, θέλω θέσεις απασχόλησης. Να λοιπόν ένα μείγμα πολιτικής. Όταν πας στο Αφάντο στη Ρόδο και μου το κάνεις σε αρχαιολογικό χώρο και δεν μου αφήνεις να γίνει η επένδυση 500 εκατομμυρίων και 300 θέσεις απασχόλησης, όταν στην Κασιόπη στην Κέρκυρα, όταν το ελληνικό, όταν τα αεροδρόμια, όταν το κουραζιερόπλοιο πάει στην Τίνο και δεν μπορεί να παρκάρει 3.500 τουρίστες και πάει στην Κωνσταντινούπολη, αυτή η χώρα δεν θα προκόψει ποτέ. Να λοιπόν το μείγμα της πολιτικής που εμείς θα επιβάλλουμε για να μπορέσει πράγματι η χώρα αύριο να και δεν θα ξεπουλάτε σε οποιαδή... Απλά είναι. Απλά είναι. Θα ξεπουλάτε σε οποιαδήποτε. Δεν ξεπουλάει. Ξεπουλάει το σκουριασμένο μυαλό του άλλος. Άστο. Δηλαδή, το σκουριασμένο μυαλό αυτό. Τα 14 δρόμια που πωληθήκανε. Πολύ καλά. Και τώρα είχα πάει Κεφαλονιά. Και ρώτησα και είχα πάει τώρα με την Ένωση. Και ρώτησα όλους τους Κεφαλονίτες. Λόγοι αντιδρούσατε για το αεροδρόμιο. Μου λέει τι λες και Γιάκωβε. Ο διάδρομος που μας ακούνε έχει λακκούδες. Έτσι πάει το αεροπλάνο. Και δεν το φτιάξει. Ούτε ευρώ δεν βάζουν. Θα δοθεί σε ιδιώτη να φτιαχτεί το αεροδρόμιο, να έχουμε ένα ανθρώπινο. Να... Το Βενιζέλο θα είχαμε κάνει ποτέ Βενιζέλο, εάν δεν το είχαμε δώσει, θα είμαστε ακόμα στο ελληνικό. Άστα, ρε Λιάτσο. Άστα. Α την χώρα να προχωρήσει. Δηλαδή, να ξεπουλήσουμε τι προπαγάνδες και κάτι τέτοιε αγγυλώσεις έχουν διαλύσει τη χώρα. Πραγματικά έχω μείνει λίγο. Έχει μείνει πίσω. Έχω μείνει πίσω. Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν θα μείνω στην ιστορία σαν το κόμμα ή ο πρωθυπουργό ή ο Τάδε που ξεπουλάμε τη χώρα. Πώ δεν ξεπουλάμε. Εδώ θα μείνει το λιμάνι. Το Αργοστόλι θα μείνει το λιμάνι. Δεν φεύγει από το Αργοστόλι. Τι μυαλό είναι αυτό που κουβαλάτε. Ποιος θα το εκμεταλλεύεται. Ποιος θα το εκμεταλλεύεται. Ποιος θα βγάζει λεφτά. Θα δουλεύουν Έλληνες εργαζόμενοι. Γιατί να μην βγάζει το ελληνικό δημόσιο λεφτά και να βγάζει ξένοι. Το αλλάξατε κόμμα. Όχι, τελειώνω. Να τελειώσω. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Να τελειώσω. Παρακαλώ. Τα ίδια ακούω που άκουγα το 90 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ότι το ΤΕ και το ΤΕ και η στρατηγική και η εθνική ασφάλεια και ένα χάρο κουταμάρες. Το ΤΕ τότε. Είχε 30.000 εργαζόμενους, στα 35-38 χρόνια βγαίνει ένα σύνταξη, πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο στα κέρατά του. Σήμερα για να πάρεις ένα τηλέφωνο τότε έβαζες μέσω τον υπουργό μετά από 8 μήνες. Τώρα έχεις 3 λεπτά τηλέφωνο, 150.000 εργαζόμενους και το κράτος πράττει από τηλεφορία πολύ περισσότερα. Να, αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή αυτό. Για πάρτε τώρα που έχεις
το iPad εκεί. Είχε το κουδούνι τότε. Και έπρεπε να το κάνει. Αυτή είναι πρόοδο. Απόψε δεν έχω κοινό σημείο επαφή μαζί σα. Κανένα. Δεν έχω κοινό σημείο επαφή. Δεν μπορώ να έχω κοινό σημείο επαφή. Όχι, ούτε εγώ μπορώ. Δεν μπορώ να έχω κοινό σημείο. Διότι αυτά είναι που σα θα πουλήσετε τα αεροδρόμια του ελληνικού. Όλα. Όλα τα πουλήσετε. Όλα. Πουλήστε τα όλα. Δώστε τα τζάμπα όλα. Δώστε τα τζάμπα όλα. Δώστε τα τζάμπα όλα. Δεν πουλά τίποτα. Τι τζάμπα μπορεί. Ποια αξιοποίηση. Δεν μου λε κάτι. Όταν λε πουλάω, είναι το παίρνω και φεύγω. Εκεί μένει. Δεν φεύγει ούτε το ελληνικό, ούτε το λιμάνι, ούτε τίποτα. Άστα λοιπόν. Είμαι υπέρ των διαφημιστικών αλλαγών. Κύριε Στρατούλη, κάτι θέλετε να πείτε. Έχω μια... Θέλετε να πείτε τώρα ή μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ένα σχόλιο. Θα κάνετε σχόλιο μόλις γυρίσουμε. Κύριε Στρατούλη, ζητώ συγγνώμη γιατί τον άφησα τον κύριο Γιακουμάτο, έτσι είναι. Επιθετικός. Όχι επιθετικός. Παίζει ωραίο, όχι, όχι, παίζετε εσείς λέτε. Δεν παραμείνει η χώρα. Θέλω να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς σκέφτεστε. Βεβαίως, έχει σημασία. Βεβαίως σκέφτομαι. Διαφημίσεις 2 λεπτών.